Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος, ο οποίος εξειδικεύεται σε θέματα δανείων κόκκινων κυρίως, έτσι. Για τα πράσινα δεν έχουμε μέχρι στιγμής θέματα, αν και θα έχουν και αυτά από ό,τι είμαστε, κύριε Νικολακόπουλε, έτσι. Θα έχουμε και αυτό πήγα να πω, αλλά με προλάβατε, είστε πολύ ενημερωμένος, ότι πάνε να πουληθούν και τα πράσινα. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια και μάλιστα πάρα πολλοί δανειολήπτες είχαν τρέξει και είχαν κάνει ρυθμίσεις, όχι και τόσο βιώσιμες για τους ίδιους, μόνο και μόνο για να μην μπορούν να μεταβιβαστούν. Και τώρα αντιμετωπίζουν και αυτό το ενδεχόμενο και αυτά τα δάνεια να μεταβιβαστούν. Λοιπόν, εγώ να πω μια κουβέντα μόνο και να δώσω το λόγο στον Πάνο Μαυρίδη, ότι έχουμε ήδη ερωτήματα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο 210-34-89-008 για τα κόκκινα δάνεια. Έχουμε ήδη κάποια. Λοιπόν, Πάνο, πάμε. Γιατί προκαλεί τόσο φόβο η σκέψη ότι θα πουληθούν αυτά τα δάνεια και θα μεταβιβαστούν αλλού? Κύριε Μαυρίδη, να πω ξεκινώντας, να πω για το φόβο ότι υπάρχει μια ελπίδα ότι μπορεί να είναι και λίγο καλύτερα. Αλλά θα το πω στη συνέχεια. Όχι, γιατί γίνεται μια πολιτική εκμετάλλευση πάνω από αυτό το θέμα και μια σπέκουλα πάνω στις κοινωνικές ανησυχίες. Αν το δούμε ορθολογικά, επειδή όλα αυτά τα χρόνια αντιμετωπίζουμε έναν εντός εισαγωγικών παραλογισμό των τραπεζών, δηλαδή θα μπορούσαν να βρουν πολλές λύσεις και πολλές φορές είναι άκαμπτοι και άκαμπτες και δημιουργούν προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαν αυτό που κάνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα, που κάνουν ρυθμίσεις με πολύ χαμηλές δόσεις βιώσιμες, να το είχαν κάνει χρόνια πριν και να εισπράτανε όλα αυτά τα χρόνια κάποιες μικρές δόσεις και να μην τα αντιμετώπιζε ο δανειολήπτης ένα τείχο και να μην ξεκίναγαν δικαστικές διαδικασίες και αντί να πληρώνουν δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές, να εισπράττουν έστω και μια χαμηλή δόση των 50-100 ευρώ από τον δανειολήπτη. Αυτό λοιπόν, εντός αγωγικών, ο παραλογισμός που υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, που τώρα λίγο εκλείπει, αλλά και πάλι οι απαιτήσεις των τραπεζών είναι σε υψηλό επίπεδο, δηλαδή η ματαιοδοξία τους είναι ακόμα υψηλή παρά την οικονομική κρίση. Αυτό λοιπόν μπορεί ένας επενδυτής, ένα κερδοσκοπικό φαν, να έχει πιο ορθολογική αντιμετώπιση. Δηλαδή να πει ότι εγώ πήρα το δάνειο του Νικολακόπουλου του Μαυρίδη 10%-15%. Εάν μου δώσει ο Μαυρίδης 30%, έχω βγάλει αμέσως το διπλάσιο ποσό που έχω εισπράξει, του το δίνω και τελείωσε. Και άρα ο δανειολήπτης έχει να αντιμετωπίσει κάτι καλύτερο. Όμως, επειδή... Άρα δηλαδή για να, αυτό για να το πούμε σενάριο, θεατές, το δεν θετικό είναι, σενάριο. Δεν είναι εφιαλτικό αυτό το σενάριο. Ακριβώς. Της πώλησης ή μεταβίβασης δηλαδή, των δανείων. Μπορεί να έχεις καλύτερη συνεννόηση με κάποιον επενδυτή, ο οποίος όμως υπό δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι ότι αυτός ο επενδυτής να μην έχει βάλει στο μάτι το ακίνητό σου. Δηλαδή, θέλω να έρθω να σας κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Υπάρχει ένας νόμος ο οποίος λέει ότι, και αυτό από ό,τι διάβασα ισχύει μόνο για την Ελλάδα και όχι για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Εάν πληστηριαστεί η κατοικία σου και τη χάσεις και δεν καλύπτει το ποσό αυτό, το ποσό του δανείου. Το υπόλοιπο δάνειο που σου μένει το χρωστάς, δεν λύγει το θέμα από τη στιγμή που έχασες το σπίτι σου? Κύριε Μαυρίδη, η Αμερική αντιμετώπισε μια μεγάλη κρίση με τα ακίνητα το 8 και βγήκε αλόβητη, διότι ουσιαστικά δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι άνθρωποι μπορεί να χάσαν το σπίτι που επενδύσανε, αλλά εν πάση περιπτώσει συνεχίσαν τη ζωή τους, διότι δεν συνεχίσανε να δουλεύουν, να χρωστάνε. Δουλέψανε και συνεχίσαν τη ζωή τους. Οι τράπεζες φερθήκανε όχι με τη συμπεριφορά αυτή που είπα προηγουμένως, την άκαμπτη, κάναν μεγάλα κουρέματα, όπου μπορέσαν να εισπράξουν εισπράξανε, όπου δεν εισπράξαν πήραν τα ακίνητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι συνεχίσαν τη ζωή τους. Εδώ τι ισχύει? Ισχύει ότι σου παίρνουν το σπίτι, συνεχίζει να χρωστάς και σε κυνηγάνε φόρους ζωής, εσένα και όλη την οικογένειά σου. Ακριβώς. Γιατί οι περισσότεροι, και αυτό είναι ο κανόνας, όχι η εξαίρεση, όταν πήραν το δάνειο, τους βάλανε και υπέγραψαν όλοι οι σύζυγοι, παιδιά σε πολύ νεαρή ηλικία, δηλαδή 18 χρονών, συγγενείς και φίλοι. Επομένως, έχουν μια γκάμα ανθρώπων, και αυτό είναι που κάνει και τη συμπεριφορά της τράπεζας εντός εισαγωγικών κάπως αλαζονική και έχει συνεχώς απαιτήσεις, διότι έχει πολλούς ανθρώπους που μπορεί εντός εισαγωγικών να τους πιέσει για να εισπράξει χρήματα. Να σας ρωτήσω όμως κάτι. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και ένας αντίλογος. Δηλαδή μήπως αυτό εδώ πέρα συμβαίνει διότι ακριβώς υπήρχε ένας προστατευτισμός λανθανών? Να σας πω, κύριε Μαυρίδη, ο προστατευτισμός... Εάν ας πούμε ήταν από την αρχή ξεκάθαρο όλο αυτό το πράγμα, όποιος χρωστάει, εντάξει, χάνει το σπίτι του.
Και δεν υπήρχε αυτός ο περιβόητος νόμος Κατσέλη που πάγωσε ουσιαστικά την αγορά των ακινήτων και την απορρίθμισε τελείως. Να σας πω. Θα οδηγούμαστε σε αυτήν την κατάσταση που έχουμε οδηγηθεί σήμερα. Εγώ καλόπιστα ακούω όλες τις πλευρές. Αλλά αυτή η άποψη που έχει μια λογική είναι λίγο έξω από την πρακτική την τραπεζική. Δηλαδή, πράγματι μπορείς να πεις ορθολογικά ότι ο Μαυρίδης ή ο Νικολακόπουλος παίρνουν ένα δάνειο, αναλαμβάνει και το ρίσκο ότι αν δεν το πληρώσει, το σπίτι που αγόρασε θα το χάσει. Είναι λογικό. Και φυσικά η τράπεζα πρέπει να πάρει τα λεφτά της πίσω. Όμως, βέβαια και η τράπεζα αναλαμβάνει ένα ρίσκο όταν δίνει δάνειο το ακριβώς, οποίο ο Νικολακόπουλος ή ο Μαυρίδης δεν έχουν όταν, project για να το μπορούν να το αποπληρώσουν. Να πω ας πούμε τέσσερα χαρακτηριστικά που αμβλύνουν αυτή την άκαμπτη στάση και δίνουν μια δικαιολογία στο δανειολήπτη. Τα τέσσερα χαρακτηριστικά της ελληνικής τραπεζικής πρακτικής είναι τα εξής. Αυτό που σωστά είπατε. Όταν πήγε ο Μαυρίδης να πάρει το δάνειο, παρότι υπήρχε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η πληρωμή της δόσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% του εισοδήματος, παρότι ο τραπεζικός υπάλληλος έβλεπε στο κομπιούτερ ότι ο Μαυρίδης χρωστάει και αλλού ή το εισόδημά του είναι χαμηλό, παίρνει 1.000 ευρώ και η δόση έπαιρνε 800. Όμως του έδινε το δάνειο. Τον έβαζε να υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν χρωστάει πουθενά αλλού, παρότι έβλεπε ότι χρωστάει, και έκανε τα στραβά μάτια για να πάρει τον πόνους της πώλησης του δανείου. Έτσι λοιπόν φέρνει και αυτός μια ευθύνη. Δεύτερη πρακτική, ότι εδώ στην Ελλάδα τρέξαν υπερβολικά επιτόκια που δεν είχαν στην Ευρώπη. Ακόμα οι πιστωτικές κάρτες τρέχουν με 25%, που έχουμε σχεδόν μηδενικό. 25%. Ναι, αν βάλεις τους ανατοκισμούς, την εισφορά του νόμου 128, τον τόκο υπερημερίας. 17-18 φτάνει 25%. Ναι, γιατί μόνο ο τόκος υπερημερίας υπερβαίνει το 17-18 που λέτε κατά 4 μονάδες. Αν βάλεις το 360 ημέρες τον χρόνο, αντί 365 που αυξάνει το επιτόκιο κατά 1,37, τους ανατοκισμούς. Η συνολική αιτήσια πραγματική επιβάρηση στους τόκους υπερημερίας των πιστωτικών καρτών και των καταναλωτικών δανείων μπορεί να περάσει το 25% και τα προηγούμενα χρόνια ξεπερνούσε και το 35%. Αυτά λοιπόν τα ποσά, αυτά λοιπόν τα επιτόκια οδήγησαν σε τι? Στο ότι ο δανειολήπτης να έχει δώσει τεράστια χρηματικά ποσά και να μην έχει μειωθεί το κεφάλαιο. Όπως μια άλλη πρακτική που αμβλύνει αυτό που είπαμε προηγουμένως την ευθύνη του δανειολήπτη και το να αναλάβει αποκλειστικά το ρίσκο. Ποιο είναι αυτό? Παίρνεις ένα δάνειο 20 ετών. Ξεκινάς να πληρώνεις και στα 6-7 πρώτα χρόνια έχεις προπληρώσει με τις δόσεις τους τόκους των 20 ετών. Αν κάνεις ρύθμιση, ξεκινάει η πληρωμή το κεφάλαιο από ελάχιστα μειωμένο. Δηλαδή, σαν να το έχεις πάρει εκείνη τη στιγμή. Σαν να μην έχεις, οι τόκοι που έχεις πληρώσει 6 χρόνια όμως πάνε χαμένοι. Πώς έρχεται λοιπόν τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που με εκνευρίζει εντός εισαγωγικών είναι ότι η ελληνική πλευρά πάει απροετοίμαστη. Γιατί? Τους λέει η Ευρώπη ότι κοιτάξτε, δεν μπορούμε να κάνουμε κουρέματα, δεν μπορούμε να έχουμε μπαταχτσίδες, δεν μπορούμε να έχουμε κακοπληρωτές. Ή δεν λέει ότι ο Έλληνας έχει πληρώσει 15 από τα 20 χρόνια και ακόμα το κεφάλαιο είναι το ίδιο. Μάλιστα. Γιατί δεν τους λέει ότι στο ελβετικό έχουν 60% μείωση. Δηλαδή, ό,τι έχουν πληρώσει έχουν πάει χαμένα και αυτά που οφείλουν είναι παραπάνω. Βγαίνεται μια ωραία πάσα. Ναι. Να μεταφέρω μερικά ερωτήματα και εσείς συνεχίζεις αμέσως με την κουβέντα. Μια που λέτε για ελβετικό. Ο Κώστας από το Περιστέρι και άλλοι φίλοι μας. Διαβάζω όμως το δικό του μήνυμα, γιατί πάντα έχουμε τέτοια μηνύματα. Τι θα γίνει με τα δάνεια που έχουμε πάρει σε ελβετικό φράγκο που αντί να μειώνονται, αυξάνονται? Ρωτάει ο φίλος μας και άλλοι φίλοι μαζί. Διαβάζω ένα μήνυμά του απλώς. Ναι. Πολύ εύστοχο το ερώτημα. Εδώ λοιπόν. Πείτε μου αν έχει ένα κίνητρο ο δανειολήπτης να πληρώσει ή να κάνει μια ρύθμιση στο ελβετικό. Τη στιγμή που πληρώνει 10 χρόνια και αυτό αποφύλει είναι παραπάνω από αυτά που έχει πάρει. Και του λέει η τράπεζα, έλα να κάνεις μια ρύθμιση. Δεν είναι θέμα κίνητρου, είναι θέμα εγκλωβισμού. Ναι. Διότι εάν έχει πληρώσει όλα αυτά τα ποσά που έχει πληρώσει επί 15 χρόνια και αν υποθέσουμε ότι έχει βάλει και ένα αρχικό κεφάλαιο στο σπίτι για να το αγοράσει και συμπλήρωσε με ένα δάνειο, δεν συμφέρει να χάσει το σπίτι. Είναι εγκλωβισμένος και υποχρεωμένος. Κύριε Μαυρίδη, αυτός λοιπόν ο άνθρωπος τώρα έρχεται με την τετραμερή και του λένε ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορείς να πληρώσεις το υπόλοιπο που υπάρχει, στα παίρνω όλα. Και όχι μόνο στα παίρνω όλα, και το συγγενών σου. Δεν είναι ιδιαίτερα άδικο? Εκεί δεν πρέπει να υπάρχει ένας προστατευτισμός? Δεν αναφερθήκατε λίγο αρνητικά, ξέρω πώς το είπατε, για τον προστατευτισμό της πρώτης κατοικίας, ότι δημιούργησε μια στρεβλή κατάσταση. Όμως, το είπα σαν αντίλογο. Ναι, σε αυτό το ξέρω, ναι. Πώς το είπατε, αλλά παίρνω την ευκαιρία να πω ότι ουσιαστικά ο προστατευτισμός έχει να κάνει με την απόδοση δικαιοσύνης. Διότι οι περισσότεροι χτίσανε σε ένα οικόπεδο που είχαν και τώρα θα χάσουν και το οικόπεδο. Οι περισσότεροι βάλαν δικά τους χρήματα και πήραν συμπληρωματικά ένα δάνειο που ουσιαστικά το πληρώναν και δεν έχει μειωθεί.
Και να πάω στο ειδικότερο ερώτημα του κ. Ξενάκη για το ελβετικό. Μεταφέρω ερώτημα ανθρώπων. Το ελβετικό λοιπόν είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση όπως και η προηγούμενη. Θα κυρίως, νομοθετική ρυθμίση. Ακριβώς. Μετά την απόφαση της ελβετικής κεντρικής τράπεζας που δημιούργησε άλλο ένα κενό 30%, ήδη είχαν χάσει 30% και πήγε στο 60% σε πολλές των περιπτώσεων, ότι θα υπάρχει νομοθετική ρύθμιση και σωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας που υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία. Τίποτα. Ευτυχώς που έχουμε και τα δικαστήρια. Από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, προεκλογική σε δικές σας εκπομπές. Και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ τότε θα υπάρχει νομοθετική ρύθμιση γιατί είναι 80.000 άνθρωποι. Πώς είναι αρκετοί. Ναι, είναι περίπου τόσοι και μάλιστα είναι, όπως είπε και ο κ. Μαυρίδης, εκλογισμένοι. Υποχρεώνονται τώρα εντός εισαγωγικών πάλι να μπουν σε μια ρύθμιση με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο, αλλά και πάλι πληρώνουν χωρίς να έχουν κίνητρο και χωρίς να υπάρχει. Ένα φως στο άρα χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Και έχουν να πληρώσει το ακίνητό τους πόσες φορές. Ναι. Όπως αρκετοί άλλοι. Και είναι κρίμα, δηλαδή είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Και να πω και το εξής. Ευτυχώς τα δικαστήρια βγάζουν δικαστικές αποφάσεις σε πρώτο βαθμό ακόμα, αλλά γενναίες και απονέμουν δικαιοσύνη και πραγματικά υπέρ του δανειολήπτη γιατί τον προστατεύουν. Αλλά το θέμα είναι να μην τρέχουμε για κάθε περίπτωση στα δικαστήρια. Λοιπόν, κύριε Νικολακόπουλε, η Μιράντα, η φίλη μας, το Μαρκόπουλο, λέει ως πότε θα υπάρχει προθεσμία για να πάει κάποιος στον νόμο Κατσέλη. Να σας πω, ο νόμος Κατσέλη εξακολουθεί να ισχύει. Αυτό καλώς μου το θέτετε. Δηλαδή, η αλλαγή που έγινε από την καινούργια χρονιά είναι μια αυστηροποίηση των προϋποθέσεων. Και τώρα, οποτεδήποτε μπορεί να προσφύγει στον νόμο Κατσέλη, να καταθέσει τα χαρτιά της, απλώς να ξέρει ότι. Παραδείγματος χάρη, κάτι που οι περισσότεροι δεν το ξέρουν, για να μην πω σε λεπτομέρειες, είναι ότι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2018 και αυτοί που είχαν μπει και οι καινούργοι θα πρέπει να ρευστοποιήσουν οποιοδήποτε ακίνητο έχουν πέραν από την πρώτη κατοικία. Αν δεν καταφέρουν να το ρευστοποιήσουν, θα γίνει εκαθάριση. Δηλαδή θα μπει εκαθαριστής και να το πω απλά, θα το χάσουν τζάμπα. Επομένως, να το σταθμίσει αν έχει ένα και άλλο ακίνητο. Ένα εξοχικό, ένα δεύτερο σπίτι μικρότερο κλπ. Δηλαδή πρώτα να κοιτάξει αν μπορεί να το πουλήσει και τα χρήματα που θα εισπράξει να. Διαπραγματευτεί με την τράπεζα να κάνει κάποιο κούρεμα και να το εξοφλήσει, διότι άπαξ και πίσω στον νόμο Κατσέλη δεν μπορεί να πουλήσει και υποχρεωτικά θα γίνει μια ρευστοποίηση υπό την πίεση αυτή που σημαίνει σε πολύ χαμηλή. Ένα τελευταίο, συγγνώμη πάνω μου και μετά μέσα το λόγο σε σένα. Ο φίλος ο Ιάκωβος του Τσογράφου λέει τα ίδια λεφτά πληρώνει σε δάνεια ένας επιχειρηματίας που βγάζει για παράδειγμα λέει 50.000 ευρώ με έναν υπάλληλο που βγάζει 10.000 ευρώ όταν τα επιτόκια είναι 13%. Να σας πω. Θέλω να πω και για τους επιχειρηματίες ότι ο στόχος της κουβέντας μας, όπως και για τους δανειολήπτες, είναι να προστατεύσουμε τους τίμιους ανθρώπους. Γιατί όχι αυτούς που πήραν θαλασσοδάνεια, όχι αυτούς που πήραν. Προφανέστατα. Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και χρήματα και τα βγάλουν στο εξωτερικό. Και ο επιχειρηματίας που πήρε τα πολλά χρήματα και τα επένδυσε στην Ελλάδα και έβαλε και το σπίτι του υποθήκη και τη γυναίκα του κτλ. Και αυτός πρέπει να έχει κάποια προστασία. Δεν είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει να κλείσουν όλες τις επιχειρήσεις και γι' αυτό το τονίζω από την άποψη ότι ο νόμος Δένδια ήταν μια προς τη σωστή κατεύθυνση, είχε λατώματα. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν το πολύ εφάρμοσε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και τώρα υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο στενό για να εφαρμοστεί, αλλά εν πάση περιπτώσει ας προσφύγουν και κάποιες επιχειρήσεις αυτό γιατί πραγματικά μπορεί να βοηθήσει. Να πω για τα επιτόκια ότι. Και το επιτόκιο το 13 είτε στον επιχειρηματία είτε στον δανειολήπτη είναι υψηλό. Φυσικά στον δανειολήπτη με τα μικρότερα εισοδήματα πρέπει ακόμα περισσότερο να είναι πιο χαμηλό αναλόγως με τα εισοδήματα. Δηλαδή αν έχουμε τον επιχειρηματία με τις 50.000 πραγματικά μπορείς να πεις ότι δεν είναι τόσο άδικο να παίρνει ένα πιο υψηλό επιτόκιο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάνω πάμε σε σένα και αμέσως μετά γυρίζουμε τα ερωτήματα του κόσμου. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσετε κάτι που κυκλοφορεί ευρέως σε κύκλους που γνωρίζουν. Τι γίνεται με αυτές τις εταιρείες οι οποίες με μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ αποκτούν το δικαίωμα να αγοράσουν χρέη από τις τράπεζες. Να σας πω κύριε Μαυρίδη, να πω κάτι το οποίο ουσιαστικά είναι η κοινή λογική που δυστυχώς δεν έχουμε δει να προχωράει. Συγγνώμη. Ναι. Ποιο είναι αυτό. Ότι γιατί ο νόμος που προβλέπει αυτή τη μεταβίβαση να μην επιδιώξει να υπάρχει ένα περιθώριο στο δανειολήπτη να προτείνει αυτός να αγοράσει το δάνειο. Δηλαδή, συγγνώμη και πάλι, εάν έχουμε μία διαδικασία πώλησης το 10% στο 20%
σε ένα κερδοσκοπικό φαντ, σε αυτήν την εταιρεία διαχείρισης που λέτε με κεφάλαιο 100.000, γιατί να μην μπορεί ο δανειολήπτης εντός ενός χρονικού περιθωρίου, παραδείγματος χάρη ενός έτους ή 6 μηνών, να κάνει μια αντιπρόταση και να αγοράσει ο ίδιος το δανειό του σε χαμηλό ποσό. Καλά, αυτό δεν μπορεί να γίνει με συνεννόηση με την τράπεζα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει κάποια νομοθετική. Εντάξει, οι τραπεζίτες μου λένε ότι υπάρχει θέμα απιστίας. Θέμα ότι μπορεί να πάνε κατηγορούμενοι ότι κάνανε ένα μεγάλο κούρεμα στο Μαυρίδι ή στο Ξενάκι για το δάνειό του, γιατί λαδωθήκαν. Ωραία, με συγχωρείτε τώρα. Εγώ κάνω μία πονηρή σκέψη. Αυτό εκεί θα πήγαινα κι εγώ. Ναι. Γιατί την έχουν κάνει πολλοί πελάτες μου και λένε, γιατί να μην μαζευτούμε 5-10. Α, το ίδιο να κάνουμε, πεις. Το φαντάζεσαι. Να κάνουμε μια εταιρεία με 100.000 και να αγοράσουμε, και τα, αγοράσουμε τα δάνειά μας. Είναι μια σκέψη η οποία και ορθολογική είναι, και να δούμε τώρα τις προϋποθέσεις του νόμου. Αλλά ποιο είναι το θέμα? Θα προστατευτεί πραγματικά ο δανειολήπτης, ο οποίος έχει ανάγκη να προστατευτεί? Να πούμε άλλη μια φορά, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον που λέτε, δεν το είχα σκεφτεί καθόλου τώρα. Μεταλλευτούν... Εσείς το ξέρετε και ο Πάνος το ξέρει πολύ καλά. Δηλαδή, είμαστε 10 νοματέοι που χρωστάμε από 100.000 ευρώ σε μια τράπεζα. Ας υποθέσουμε ότι είμαστε 5 ξενοδόχοι. Ναι. Οι ξενοδόχοι συνήθως έχουν το μεγαλύτερο δανεισμό. Μάλιστα. Και έχει ο καθένας, χρωστάει 2 εκατομμύρια ένας, 3 εκατομμύρια άλλος. 500.000 ο άλλος, ναι, ναι, ναι. Μαζεύονται λοιπόν αυτοί, βάζουν ναι. από 3 είναι, βάζουν από 30.000 ευρώ. Κάνουν μια εταιρεία. Κάνουν μια εταιρεία και πάνε και διαπραγματεύονται με την τράπεζα και παίρνουν, αγοράζουν τα δικά τους δάνεια. Μείον 70%. Λοιπόν, για πέστε μας. Λογικά, εάν ο νόμος δεν έχει κάποιες απαγορεύσεις, ισχύει αυτό. Και δυστυχώς. Και τα δάνεια που πήρανε δεν ξέρουμε πού έχουν πάει τα λεφτά. Αυτό θέλω να πω. Πήγανε όπου έχουν πάει. Δυστυχώς. Μπορεί να είναι έξω τα λεφτά και να έρθουν έτσι με έναν έμεσο τρόπο. Εγώ είμαι υπέρ αυτό που είπα προηγουμένως. Αν δώσει στο δανειολήπτη απευθείας τη δυνατότητα εντός έτους, εντός 6 μηνών, να κάνει αντιπρόταση στην τράπεζα να αγοράσει το δικό του δάνειο κουρεμένο. Ίσως σε μεγαλύτερο ποσό από αυτό που θα το παίρνει το ξένο φαντς. Είναι πιο ορθολογικό και πιο σωστό, γιατί έτσι θα προστατευτεί και ο μεσαίος και ο μικρός δανειολήπτης, από το να το αφήσει ανεξέλεκτο, δηλαδή να μην προβλέψει αυτό το πράγμα και να πάει ο μεγαλοεπιχειρηματίας με το θαλασσοδάνειο, χωρίς να κατηγορώ τους ξενοδόχους, λέω γενικότερα. Είπε ένα παράδειγμα ο οποίος χρωστάει 15 εκατομμύρια. Ο οποίος χρωστάει 15 εκατομμύρια και με 1 εκατομμύριο να πάρει όλο το δανεισμό του. Αυτό λοιπόν ουσιαστικά θα οδηγήσει σε μεγάλες τρύπες στις τράπεζες. Γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να χαριστούν αυτά τα ποσά, εάν ναι, εδώ είναι θαλασσοδάνειο. Εδώ με τις τράπεζες, όταν έχουν ανοιχτό 100, ας το πούμε έτσι, οφειλή, μετά έχουν και το πουλήσουν τα 170, το 30 είναι κάς που μένει μέσα. Αλλά έχουν 70 ζημιά, γράφουν. Ναι, ναι. Αυτό είναι το θέμα, ότι ναι. θα δημιουργηθεί θέμα με ανακεφαλοποίηση. Θα χρειάζονται καινούργια ανακεφαλοποίηση, να το πω απλά. Δηλαδή, ουσιαστικά τι γίνεται? Αυτά τα ποσά δεν έχουν γραφτεί τα περισσότερα στις επισφάλειες. Είναι στα, άλλα στα κόκκινα δάνεια, άλλα στα πορτοκαλί, στα ενδιάμεσα, διότι έχουν κάνει κάποιες προσωρινές ρυθμίσεις. Πιθανόν να πληρώνουν οι επιχειρηματίες κάποιες δόσεις στόκων. Πείτε μου κάτι, με όλη αυτή την αβεβαιότητα και με όλη αυτή την πολυπλοκότητα που υπάρχει, την οποία συζητάμε εδώ πέρα και προφανώς είναι και πολύ περισσότερες λεπτομέρειες. Ναι, ναι. Πιστεύω ότι μπορεί να κλείσει αξιολόγηση χωρίς να έχουμε ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια? Και πώς είναι δυνατόν να κλείσει μια τέτοια αξιολόγηση χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρο το κομμάτι των κόκκινων δανείων, όταν, ας πούμε, θα έχουμε μπροστά μας την επόμενη μέρα ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο πάλι θα είναι στον αέρα? Απαντήστε και μετά να βάλω 2-3 ερωτήματα για να κλείνουμε. Να πω το εξής. Θα θυμίσω ότι, κύριε Ξενάκη, πριν ένα μήνα και κάτι, πάλι στη δικιά σας εκπομπή, ήταν την ίδια μέρα και μάλιστα και κοντά και η ώρα, που έκλεισε η Ιταλία τα δάνειά της με τιτλοποίηση ύστερα από έγκριση από την Κομισιόν μετά από ένα χρόνο διαπραγματεύσεων. Ναι. Αυτό το μοντέλο έπρεπε να ακολουθήσει και η Ελλάδα. Να το αντιγράψει και να το ακολουθήσει. Τι λέει αυτό το μοντέλο? Γίνεται μια Sun Bad Bank, τιτλοποιούνται τα δάνεια και διαχειρίζονται από μια εταιρεία διαχείρισης υπό τον έλεγχο του Δημοσίου. Έτσι οι τράπεζες χάνουν, γλιτώνουν, να το πω απλά, από επισφαλή δάνεια τα οποία δημιουργούν αναταχτά χρονικό διαστήματα θέματα ανακεφαλοποιήσεων, και αυτά ουσιαστικά προχωράνε υπό την καθοδήγηση και τον έλεγχο του Δημοσίου με τις τιτλοποιήσεις, με τις
οι διαχειρήσεις που μπορούν να γίνουν με τα κουρέματα που επιτρέπονται, που μπορούν να επιτραπούν. Εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, συνεχώς θα έχουμε προβλήματα. Και μην ξεχνάμε και το άλλο. Μιλάμε ότι. Αυτό γιατί δεν γίνεται εδώ πέρα, δεν το θέλει η Τρόικα ή το κουαρτέτο. Εγώ γι' αυτό είπα αυτό, διότι δεν μπορεί να λέει, γιατί λένε από το Υπουργείο ότι αντιμετωπίζουμε χάσμα με τις διαπραγματεύσεις. Αυτά είναι και τα λόγια του Σταθάκη τα χθεσινά και πάλι θα συναντηθεί αύριο. Γιατί δεν χρησιμοποιεί αυτό το μοντέλο που έχουμε το δεδικασμένο, που το ενέκρινε ύστερα από ένα χρόνο διαπραγματεύσεων η Κομισιόν. Δηλαδή να πει, γιατί στην Ιταλία το εγκρίνατε αυτό και να μην κάνουμε το ίδιο και εδώ. Γιατί η άκρητη μεταβίβαση των δανείων στα ξένα φαντς ουσιαστικά, πέρα από το γεγονός ότι θα δημιουργήσει και τα στρεβλά φαινόμενα, αυτά που είπαμε, ότι κάποιος πονηρός με θαλασσό δάνειο θα δημιουργήσει τεράστια τρύπα στην τράπεζα. Πέρα από αυτό, θα δημιουργήσει και ένα κομμάτι real estate που θα έρθει στην Ελλάδα και θα αγοράσει τζάπα πάρα πολλά ακίνητα. Και δεν μιλάμε για τα φιλέτα. Και όχι μόνο για ακίνητα και επιχειρήσεις. Ναι, και δεν μιλάμε για τα φιλέτα. Και εδώ μόνο. Πέρα υπάρχει και μια μεγάλη ανισότητα κοινωνική. Έτσι. Από τη μία πλευρά έχουμε έναν αδανειολήπτη με ένα σπίτι που τον εξεζουμίζουμε και πληρώνει, πληρώνει και βρίσκεται στο ίδιο σημείο. Και από την άλλη κλείνουμε το μάτι σε κάποιους πονηρούς οι οποίοι πήραν δάνεια, τα βγάλανε στο εξωτερικό, δεν τα κάνανε επενδύσεις για τις επιχειρήσεις τους ή οτιδήποτε άλλο. Και τώρα θα έρθουν να αποπληρώσουν και να καθαρίσουν και να τους μείνουν και τα λεφτά. Λοιπόν, μου επιτρέπετε κύριε Νικολακόπουλε. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα στραβό σε αυτό, δηλαδή είναι εξωφρενικό. Αυτό εδώ νομίζω ότι αν γίνει αντιληπτό από τον κόσμο, θα δημιουργήσει τόσο εκρηκτικές κοινωνικές εντάσεις και αντιδράσεις, οι οποίες δεν θα τις έχουμε δει ποτέ. Λοιπόν, κύριε Νικολακόπουλε, για να κλείνουμε, ο Ηλίας Αθανασιοπούλου λέει τι θα γίνει με τα δάνεια παρακαταθήκων και δανείων. Να σας πω, το Ταμείο Παρακαταθήκων των Δανείων είναι πολλά και εκεί υπάρχει είναι το εξής θέμα. Ναι, δεκάδες χιλιάδες και είναι ανθρώπων οι οποίοι αντιμετωπίζουν το εξής πρόβλημα. Έχουν δώσει εντολή να πληρώνονται αυτά τα δάνεια από τις συντάξεις και τους μισθούς τους. Ναι. Όταν δώσα την εντολή ήταν ο διπλάσιος μισθός και η σύνταξη. Τώρα με την πληρωμή αυτής της δόσης σχεδόν αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Και έρχεται το Ταμείο και λέει ότι τη στιγμή που έδωσε εντολή αυτή είναι ανέκλητη. Νομικά δεν υπάρχει ανέκλητη εντολή. Δηλαδή μπορεί να την ανακαλέσει διότι υπάρχει απρόπτη μεταβολή των συνθηκών. Μπορεί να πάει δικαστικός. Αλλά το θέμα είναι να μην πληρώνει χρήματα στα δικαστήρια και στους δικηγόρους, να έρθει επιτέλους μια υπουργική απόφαση και να υποχρεώσει αναπροσαρμογή αυτών των δόσεων που έχουν πάει με τις πάγιες εντολές, ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί η οφειλή και να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Κάτι γίνεται, αλλά γίνεται. Γίνεται μόνο μία έκπτωση του 20%. Ναι. Κάτι ρυθμίσεις, ακριβώς ρυθμίσεις. Και το υπόλοιπο το πληρώνεται υποχρεωτικά. Και πληρώνεται υποχρεωτικά. Πρέπει να γίνει μία γενναία ρύθμιση και σε περιπτώσεις που έχει πέσει κατά πολύ το εισόδημα πάνω από 50-60%. Ακριβώς να υπάρχει αντίστοιχη μείωση της δόσης. Αντίστοιχη μείωση της δόσης. Ο Δημήτρης από το Αίγιο λέει: είμαι στον νόμο Κατσέλη και η τράπεζα μου δεσμεύει τα λεφτά λογαριασμού, ο οποίος δεν είναι λογαριασμός σύνταξης. Μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί. Να σας πω, θεωρητικά μπορεί, εκτός εάν έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος, αλλά προφανώς δεν έχει. Ακατάσχετος είναι της σύνταξης. Οι υπόλοιποι δεν είναι ακατάσχετοι. Λοιπόν, ο Φώτης από το Πόρτο Ράφτη λέει: ένας δανειολήπτης λέει που πληρώνει κανονικά τα στεγαστικά του δάνεια. Μπορεί να μπει στο νόμο Κατσέλη για τις κάρτες και τα καταναλωτικά. Να σας πω, ο νόμος Κατσέλη προϋποθέτει ληξιπρόθεσμη με οφειλή. Θεωρητικά, εφόσον έχει ληξιπρόθεσμη στα καταναλωτικά και στις πιστωτικές και με μια μικρή καθυστέρηση στα στεγαστικά, δηλαδή αν δεν πληρώσει μια δόση, μπορεί να υπαχθεί για όλα. Απλώς αυτό που πρέπει να κοιτάξει είναι αν έχει τις προϋποθέσεις με τις αντικειμενικές ακρίσεις στα εισοδήματα και την ύπαρξη άλλων ακινήτων. Δηλαδή να μην το ρισκάρει να μπει σε μια τέτοια διαδικασία, αν είναι να χάσει ακίνητα. Μάλιστα. Και επίσης να κοιτάξει και τους εγγυητές, διότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα οι εγγυητές, που δυστυχώς ακόμα δεν έχει τροποποιηθεί αυτό. Προστατεύεται ο πρωτοφυλέτης με τον νόμο Κατσέλη και ό,τι γλιτώνει ο πρωτοφυλέτης, κυνηγάνε τον καλόπιστο εγγυητή, το συγγενή και το φίλο που έβαλε την υπογραφή του και δεν πήρε λεφτά. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση για να κλείνουμε. Το θέμα των κόκκινων δανείων, πότε, να ρωτήσω πρώτα το ρεπόρτερ και μετά τον ειδικό για το θέμα. Έτσι, πότε βλέπουμε ότι μπορεί να αρχίσει σε χρονικό ρυθμό να κλείσει, γιατί πάει μετά τα κόκκινα δάνεια, ναι. Νομίζω ότι είναι να έρθουν όλα μαζί. Έτσι δεν είναι. Έχουμε την αναβολή αυτή για την προστασία. Μα δεν ξέρω πώς. Δεν θα καθυστερήσει πολύ από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Μα δεν μπορεί να καθυστερήσει, διότι το μεγάλο αγκάθι, κατά τη γνώμη τη δική μου, είναι αυτό με τα κόκκινα δάνεια. Αυτό είναι το πιο πολύπλοκο ζήτημα και αυτό είναι που μας ταλανίζει όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, το ερώτημα είναι ποιος θα μείνει με το μουτζούρι στο χέρι. Ερώτηση τώρα και να κλείσουμε. Αυτοί οι οποίοι έχουν πράσινα δάνεια. Δεν ξέρω, είναι περίπου η μισή ή είναι λιγότεροι πια που έχουν πράσινα δάνεια. Να σας πω, είναι περίπου η μισή.
με τις καλές προδιαγραφές, διότι μέσα είναι και ρυθμισμένα, τα οποία είναι προσωρινά ρυθμισμένα, που σημαίνει ότι σε ένα χρόνο θα διπλασιαστεί η δόση. Σύμφωνοι. Οπότε αυτοί οι οποίοι έχουν με έναν τρόπο ρυθμίσει τα δανεία τους ή ακόμα τα αποπληρώνουν. Ναι. Κινδυνεύουν και αυτοί να δουν τα δάνειά τους να πάνε σε αυτά τα funds, τα κοράκια. Η τετραμερής, σύμφωνα με το Σταθάκη, λέει ότι θα μεταβιβαστούν άκρητα κοράκια, όλα. Δεν είναι απαραίτητα κοράκια. Καλά, ωραία, εντάξει. Οι επενδυτές. Πώς να τα πω, πίνους. Λοιπόν, θα πω καρδερίνες. Τα γεράκια. Η πρώτη κουβέντα ήταν. Να τα πω καρδερίνες. Λοιπόν, για πες. Αυτά λοιπόν τα πτηνά θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ακόμα και τα ενήμερα. Ποιος είναι ο κίνδυνος ο δικός μου που έχω, ας πούμε, πράσινο δάνειο το ενήμερο, το οποίο είναι ενήμερο, αν δηλαδή από την τράπεζα πάνε στο... Αν έχουμε ένα πιο σκληρό διαπραγματευτή, ο οποίος έχει και παράρτημα εντός αγωγικών της διαχείρισης real estate, και κοιτάει και το ακίνητο του ξενάκι και το θέλει κάποια στιγμή, εύκολα μπορεί να του τροποποιήσει την σύμβαση, διότι η σύμβαση... Ακόμα και αν πληρώνει ο Ξενάκης ή ο Μαυρίδης ή ο Νικολακόπουλος. Τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων που ισχύουν και στις τράπεζες δίνουν τη δυνατότητα στην τράπεζα να κάνει μονομερείς τροποποιήσεις. Δηλαδή... Θυμάστε στο παρελθόν γινόντουσαν οι τροποποιήσεις για τα επιτόκια. Και έχουμε βγάλει δικαστικές αποφάσεις σχετικά με την παρανομία αυτή, αλλά εξακολουθούν να γίνουν τροποποιήσεις. Παραδείγματος χάρη, να μην πω όνομα, κοινοποιήθηκαν έγγραφα πρόσφατα σε πελάτες μου που, για τροποποιήσεις, οι οποίες αν δεν γίνουν αποδεκτές, σου λένε εντός μηνός καταγγέλνεις. Οι οποίοι πληρώνουν κανονικά οι πελάτες και τους ζητάνε επί το δυσμενέστερο ρύθμιση. Λίγο δυσμενέστερο, αλλά. Δυσμενέστερο. Ακριβώς. Και ρυθμίσεις που αυξάνουν το επιτόκιο. Καινούργιο είναι αυτό. Ρυθμίσεις που αυξάνουν το επιτόκιο. Για τα κειμενόμενα είναι αυτό, ακριβώς. Φαντάζομαι. Έτσι. Εάν λοιπόν. Γιατί το αιτιολογικό είναι να αυξάνεται το κόστος του χρήματος. Μπορεί λοιπόν εύκολα ο καινούριος να αυξήσει τη δόση. Να μην μπορείς να τα απεξέλθεις και επομένως να προχωρήσεις. Το πράσινο γίνει κόκκινο. Λοιπόν, κύριε Νικολακόπουλε. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο αυτό... που θα μνημονεύουμε τις τράπεζες τις οποίες σήμερα βρίζουν. Και να λέμε μια χαρά για τις συστημικές τράπεζες. Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικολακόπουλε. Πάνω μια κουβέντα μόνο, δύο δευτερόλεπτα. Μια έκκληση στους υπαλλήλους των εισπρακτικών εταιριών και τραπεζών. Λίγο σεβασμό στο δανειολήπτη. Είναι πολύ ευαίσθητη η ψυχολογία τους. Αντιμετωπίζω καθημερινά ανθρώπους που είναι στα πρόθυρα αυτοκτονίας. Από απότομη συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων. Μια έκκληση να μην βλέπουν τον δανειολήπτη σαν κακοπληρωτή, αλλά σαν άνθρωπο που έχασε τα εισοδήματά του και παλεύει να επιβιώσει. Λοιπόν. Πιέζονται και οι ίδιοι οι υπάλληλοι. Πρέπει να είναι άνθρωποι. Οι υπάλληλοι να φέρουν νούμερα, διότι θα χάσουν τη δουλειά τους και αυτά είναι οι υπάλληλοι οι οποίοι πληρώνονται. Εκεί καταντήσαμε λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νικολακόπουλε. Πάνω Μαυρίδη από newdeal.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ και εσένα. Και εσάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λυπάμαι για ό,τι δεν προλάβαμε να διαβάσουμε. Θα είμαστε τη Δευτέρα το βράδυ με τον Μάκη Κουρί εδώ στις 10. Ο Μάκης Κουρίς, ο οποίος προετοιμάζει το παρόν της Κυριακής με τους συνεργάτες του, μην το χάσετε. Κόντρα News το πρωί στα περίπτερα και kontranews.gr για διαδικτυακή 24 ώρες ενημέρωση. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια. Τα λέμε τη Δευτέρα το βράδυ στις 10.